Έτσι είναι αυτά. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε, μιας και είμαστε στο ευρύτερο έτσι τον... για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και τα συμπεράσματα που βγαίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Το έχουμε κάνει εμείς σχεδόν παράδοση τις τελευταίες δύο εκλογές, να συνομιλούμε μετά τις εκλογές με τον κύριο Αρμάο. Είναι ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, επικοινωνιολόγος, φίλος της εκπομπής, να το λέμε και αυτά. Ναι. Μας βοηθάει να δούμε με διαφορετικό μάτι κιόλας και λίγο πιο... Να δούμε λίγο τι μέτρησε και να τα πιάσουμε ένα-ένα όλα αυτά που τώρα συζητάμε μεταξύ μας και μόνοι μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρμάο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές σας. Και σε εσάς. Επίσης. Ποιο είναι το πρώτο συμπέρασμα που βγάζετε από αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας αποδόθηκε και σε αυτή την εκλογική μάχη. Ήταν και λογικό, αλλά το βασικό συμπέρασμα θα έλεγα ότι ήταν και παραμένει η πολιτική ασυμμετρία του τόπου. Δηλαδή... Το ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι επικυρίαρχο και δεν υπάρχει στην ουσία ισχυρή αντισωματική αντιπολίτευση ή καν ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτό που λένε κάποτε του 1,5 κόμματος, δημοκρατία του 1,5 κόμματος. Καλώς ή κακώς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην παρούσα χρονική στιγμή. Θα αλλάξουν τα πράγματα, θεωρώ, δεν θα είναι έτσι, αλλά σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι υπάρχουν 5 συμπεράσματα βασικά. Το πρώτο συμπέρασμα είναι η κυριαρχία της Δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι ότι δύσκολα θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ λόβητος μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει συντεταγμένα ενωμένος στις ευρωεκλογές. Ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη του τη μεγάλη στις ευρωεκλογές. Έκανε 1-2 καλά αποτελέσματα σε επίπεδο Δήμων, κυρίως όσον αφορά την Αθήνα, που καλώς κακώς κερδίζει τις εντυπώσεις με τον κύριο Δούκα. Ότι το ΚΚΕ, ιδιαίτερα στην Αττική, που σημείωσε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Αττική, νομίζω θα διαμαρτύρει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πλέον. Και φυσικά ένα πολύ ευχάριστο, κατά ταπεινή μου γνώμη, γεγονός ότι στην Αθήνα ο κ. Κασιδιάρης δεν τα κατάφερε, και όχι μόνο δεν τα κατάφερε, πήρε και λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει το 2019. Και αν υπολογίσουμε, συνυπολογίσουμε σε αυτό και την μεγάλη αποχή που φουσκώνει κάπως τα νούμερα, δηλαδή το 10% στις 50.000 είναι τελείως διαφορετικό από το ποσοστό αν ψήφισαν 500.000. Θέλω να πω ότι θα ήταν ακόμη μικρότερο το ποσοστό του κ. Κασιδιάρη, έτσι δεν είναι? Μιλάτε σωστά. Αν ήταν μεγαλύτερη συμμετοχή. Ναι. Μιλάτε σωστά. Και αυτό νομίζω είναι 5 βασικά σημεία σε αυτές τις εκλογές, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον. Διότι μετά, ξέρετε, πάμε λίγο στη μικροπολιτική, πάμε λίγο σε κάποια δεδομένα. Θα πάμε και στη μικροπολιτική, γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε τη δική σας γνώμη για ένα που θεωρείται φαινόμενο των εκλογών, για τον κύριο Μπέο. Αλλά θα πάμε μετά σε αυτό. Μετά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή ξεκινήσατε από την αντιπολίτευση, εγώ νομίζω ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει το εξής. Εκτός από το ότι θα δώσει τον μεγάλο αγώνα που είπατε, το ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές, φαίνεται το ΠΑΣΟΚ έχει περισσότερες ρίζες και περισσότερα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση από ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρω αν σε αυτό είναι η ιστορία του κάθε κόμματος, ας πούμε, ή τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, ή η παράδοσή τους, ας πούμε. Αλλά φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να έχει πάρει δήμους, αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει. Φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να κοντράρει δήμους, κάτι που δεν γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ έρχονται κάποιοι και λένε, μα δεν φταίει ο κύριος Κασελάκης, διότι την παρέλαβε την κατάσταση αυτή. Είχαν οριστεί ήδη οι υποψηφιότητες και πάει λέγοντας. Εκεί βασίστηκε και η δήλωση των μέσων. Ποια είναι η δική σας η γνώμη γι' αυτό? Κοιτάξτε, στις δημοτικές ιδιαίτερα εκλογές τα πρόσωπα διαδραματίζουν ρόλο. Βέβαια. Υπάρχουν δήμοι, ο Δήμος της Λιφάδας, τον κύριο Παπα-Νικολάου, ο Δήμος Μεταμόρφωσης με τον κύριο Σαραούδα. Που άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια πετυχημένη πορεία επικροτήθηκαν και μάλιστα επικροτήθηκαν με μεγάλες διαφορές. Ο κύριος Μόραλης, ο κύριος Παχατουρίδης. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Που σημαίνει τι, ότι τα πρόσωπα όταν αναποδίδουν και ιδιαίτερα στις δημοτικές εκλογές σαφέστατα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Από την άλλη, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία κανείς μπορεί να σταθεί. Το ΠΑΣΟΚ, ενώ δείχνει να μην κινείται σταθερά, αν θέλετε, αναδικά σε πανελλαδικό επίπεδο, εν τούτης σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες όλο κάτι λίγο τσιμπάει. Σας λέω σαν γενική εικόνα. Που σημαίνει τι? Ότι σαφέστατα έχει κάποια δυνατότητα σήμερα που μιλάμε, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, είναι σχετικά στον πολιτικό χρόνο, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μοιάζει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται
περίεργο. Γιατί τι συνέβη, συμβαίνουν τα εξής επίσης σύνθετα δύο πολύ βασικά θέματα. Το πρώτο, ναι, μεν, δεν θα μπορούσε ο κ. Κασελάκης ούτε να πάρει κάτι υπέρ, ούτε να πάρει κάτι κατά σε αυτές τις εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έριξε βάρος όμως, δηλαδή, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία πήγε τρεις φορές προσωπικά ο ίδιος. Θυμόμαστε και τις ιστορίες του Φτιάρη και το ένα και το άλλο. Ναι, αυτό θέλω. Και σε έναν υποψήφιο, ο οποίος πρώτος πήρε το χρήμα του Πασόκ, για να λέμε και τα δεδομένα. Αλλά τι συμβαίνει. Για τον κύριο Κουρέτα. Ακριβώς. Mm. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής, κύριε Χατζημιχάλη. Ότι οι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης μετά την εκλογή του δημιουργούν το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Η χθεσινή του δήλωση, που μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί είχε ανθρώπους που τον προστάτευαν μέχρι σήμερα, είναι μια δήλωση η οποία δεν γίνεται στην Κυριακή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών πρώτης Κυριακής. Δηλαδή την πρώτη Κυριακή τι γίνεται συνήθως, ξέρετε τα κόμματα σκέφτονται λίγο πιο έξυπνα, σου λένε μήπως κερδίσουμε κάτι τη δεύτερη Κυριακή, μήπως οι αντάρτες ας πούμε της Δημοκρατίας κερδίσουν δεύτερη Κυριακή στις περιφέρειες. Μήπως βγάλουμε, μήπως γίνει κάτι στη Λάρισα. Μήπως γίνει κάτι στη Θεσσαλία. Αυτό δεν υπήρξε στη σκέψη του. Είχε κατευθείαν για να ανανεώσει για προοδευτική παράταξη. Κάποιοι το διαβάσαν ότι έχει κάνει άνοιγμα προς το Πασόκ. Δηλαδή, πολλά μπερδεμένα μηνύματα, πολλά λάθη, τα οποία ξέρετε δεν δικαιολογούν το ρόλο των κερδούμενων, το οποίο ο κ. Κασελάκης έχει κερδίσει. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, μου προκαλεί μια έκπληξη. Μέχρι και σήμερα μένει να φανεί για να μην είμαστε αυστηροί κριτές. Επειδή αναφερθήκατε και στο ΚΚΕ και στις δυνάμεις που κατέγραψα κτλ., πώς κρίνετε εσείς και πώς κρίνετε από την δική σας σκοπιά το γεγονός ότι ήδη πολλοί από τους υποψηφίους τους βγήκαν και έκαναν έκκληση για λευκό ή αποχή στον δεύτερο γύρο? Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, δεν πρέπει ούτε να μας εκνευριάζει ούτε τίποτα άλλο. Απλώς μένει να φανεί κατά πόσο, επειδή υπήρξε πολύ μικρή συμμετοχή και επειδή ο κόσμος είναι φανερά κουρασμένος από τις απανωτές εκλογικές διαδικασίες, είτε εθνικές, είτε εθνικών εκλογών, είτε ακόμα και τις κομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, υπάρχει μια κόπωση στον πολίτη, ο οποίος βλέπει όλο αυτό το πράγμα στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα μένει να φανεί ορισμένα πράγματα. Για μένα είναι μια έκπληξη, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Λούκας στην Αθήνα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο μένει να φανεί πώς θα πάει τη δεύτερη Κυριακή στον ίδιο Δήμο. Έχει, ξέρετε, κάποια ωραία πράγματα πάντοτε κάλπη. Παρόλο που αυτές οι εκλογές ήταν αδιάφορες, παρότι υπάρχει πολιτική ασυμμετρία, παρότι ήταν βουβές, παρότι ζούμε στιγμές. Ήταν και η τρίτη μέσα σε ένα τρίμηνο τώρα. Είναι και αυτό. Υπάρχει και αυτού του είδους η κόπωση. Υπάρχει περίπτωση όμως να συσπηρωθούν, για παράδειγμα, δεν λέω τώρα αυτοί που οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν και στηρίζουν, γιατί είναι και συγγενείς και φίλοι και ή έχουν συμφέρον κτλ. Υπάρχει περίπτωση ο κόσμος, βλέποντας, γιατί θα λειτουργήσουν λίγο πιο πολλωτικά τώρα ο δεύτερος γύρος σε κάποιες περιοχές, να πάει περισσότερος κόσμος να ψηφίσει? Ήταν απογοητευτική, ας πούμε, η συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και επίσης θα είναι εκλογές ντέρμπι. Άρα είναι μια περίπτωση που κανείς θα πρέπει να σταθεί και σας λέω ακριβώς επειδή αυτό που συζητήσαμε πριν. Ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε καν στο δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, πέστε, εγώ σας λέω ότι κερδίζει ο κ. Αγγελούδης και ο κ. Ζέρβα. Τυχαίο γεγονός, δεν έχει σημασία ποιος κερδίζει έναν συμβίο. Αυτό αφορά τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης πρωτίστως. Αυτό το οποίο κανείς πρέπει να δει είναι ότι θα μπορούσε κανείς να εκμεταλλευτεί μια πιθανή νίκη του κ. Αγγελίδη πολιτικά, αν ήταν στην αντιπολίτευση. Ναι. Ενώ τώρα έχει ήδη σπεύσει να την χαρίσει στο Πασόκ, α πούμε. Στο Πασόκ, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό προκαλεί εντύπωση σε ορισμένες συνθήκες. Για τις δηλώσεις του κ. Κασελάκη. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα απειρίας, αν είναι θέμα σοκ. Γιατί και η αλήθεια είναι ότι σε πολλά σημεία ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε δεύτερο απαντό χτύπημα που τι θα άλλαζε. Βλέπετε. Δεν θα άλλαζε κάτι σε δύο μήνες, αλλά δεν του δίνει μια δυναμική που πίστευε κανείς ότι μπορεί να αποκτήσει από ένα νέο πολιτικό αρχηγό. Αυτό βλέπετε στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες ραγδαίες εξελίξεις? Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται και με βάση κάποιες συναντήσεις που είχαν γίνει, για παράδειγμα του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Φίλη, είχαν πει ότι μέχρι τις δημοτικές εκλογές έχουμε εκλογές μπροστά μας, μετά τις εκλογές βλέπουμε. Πιστεύετε ότι μπαίνει σε τροχιά ρήξης, συγκρούσεων ο ΣΥΡΙΖΑ και μπροστά στο συνέδριο αφενός που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει και τις ευρωεκλογές ή όχι? Με σεβασμό προς όλους να σας πω την αλήθεια, δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή να συνειδητοποιήσω πως άνθρωποι που είχαν μια πολιτική βαρύτητα, που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα 4 χρόνια,
που κατά τη γνώμη του μπορεί να κάνει και πολύ πετυχημένο έργο, αυτό ξέρετε, θα το κρίνει η ιστορία. Mm. Αλλά άνθρωποι που είχαν μια πολιτική προσωπικότητα, στα καλό του, η Όλα Γεωργοβασίλη, μου κάνει λίγο εντύπωση πως αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποδεχτούν αυτό το οποίο συμβαίνει στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε κάτι, ιδιαίτερα όταν αφενός δεν υπάρχει και φαίνεται να απομακρύνεται, γιατί από το 17 μέχρι το 34-40% έχει μια μεγάλη απόσταση, φαίνεται να απομακρύνεται καθημερινά η έννοια της, του κόμματος της εξουσίας. Mm-hmm. Αφετέρου υπάρχουν ευρωεκλογές. Της κυβερνησιμότητας αυτό. Ναι. Ακριβώς. Και αφετέρου υπάρχουν ευρωεκλογές που σε ευρωεκλογές καλός κακός έχει κανείς τη δυνατότητα να πει, να κατέλθει και να κερδίσει ένα ποσοστό μέσα σε ένα πλαίσιο στην ευρύτερη κεντροαριστερά ή αριστερά, αν θέλετε, που θα υπάρξουν αλλαγές. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρξει ένα αισθηκτήριο λάθισμα μια διαφοροποίηση, να πω κάποιος στην κεντροαριστερά, παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα. Έχει η Νέα Δημοκρατία 41-42% διοικεί με μια πολύ μεγάλη άνεση. Εμείς είμαστε όλοι ανάμεσα στο 10-15. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάποια στιγμή αυτό θα υποθεί. Όταν υποθεί αυτό, κάποιοι θα έχουν κάποια σημεία αφετηρίας. Δεν ξέρω αν το σημείο αφετηρίας, ας πούμε, ενός Ευκλήτου Τσακαλώτου, μιας Εύφυγα Ξόγλου, ενός κυρίου Χαρίση, σας λέω τώρα τυχαία ονόματα, θα ήταν κάτι σωστό να ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δουν πώς θα τοποθετήσουν οι τους εαυτούς. Να συζητήσουμε λίγο το θέμα του κυρίου Μπέου. Σας προξενεί εσάς εντύπωση? Το λέω αυτό γιατί εμείς δεχόμαστε και πάρα πολλά μηνύματα και από ακροατές και από ανθρώπους που ζουν στο Βόλο. Δηλαδή ήρθε ένα μήνυμα τώρα το οποίο λέει: ο κύριος Μπέος έχει φτιάξει κατά πολύ την πόλη του Βόλου. Ακόμη εδώ και εβδομάδες είναι στην πρώτη γραμμή στις φωτιές και στις πλημμύρες. Είναι αθυρόστομος, όλοι έχουμε. Δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, αυτό αποτυπώνει. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Ένα άλλο μήνυμα πάλι από το Βόλο μας έλεγε: ντρέπομαι για την πόλη μου. Βγήκε χθες ο κύριος Μπέος και έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι όχι απλώς κατακριτές, όχι απλώς καταδικαστές. Είναι εντάξει, ξεπερνούν ενδεχομένως κάθε όριο. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Ναι. Αλλά ωστόσο είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι ένα φαινόμενο. Από τη δικιά σας πλευρά πώς το βλέπετε? Όσοι βλέπαμε ποδόσφαιρο, είχαμε εικόνα. Αλήθεια. Θα σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι όντως ήταν με τις γαλότσες του στις πλημμύρες, στις καταστροφές, εκεί δίπλα στον πολίτη. Απ' την άλλη, πραγματικότητα είναι ότι αποτελεί πρόβλημα δημοκρατίας να έχει τέτοιο πολιτικό πρόσωπο για δήμαρχο. Οι χθεσινές δηλώσεις ήταν απαράδεκτες. Πρόβλημα δημοκρατίας, λέτε. Πρόβλημα δημοκρατίας. Σαφές είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπέος έχει εκλεγεί με ψήφους των πολιτών του Βόλου. Mm-hmm. Και μάλιστα με ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Mm-hmm. Άρα πρέπει κανείς να κοιτάξει πολύ και πέρα και πάνω από το ίδιο το πρόσωπο, να συμβάλλει και να καταλάβει τι σημαίνει αυτές οι δηλώσεις που έκανε και αισθάνθηκε ότι μπορεί να τις κάνει. Χειροκροτήθηκε για αυτές. Δεν είναι απλό τις έκανε. Επιβραβεύτηκε κιόλας. Αυτό θα σας πω ότι χειροκροτήθηκε πέρα τους φανατικούς των παδούς που ήταν εκεί πέρα 50, 100, 200 άτομα. Δεν κρίνεται ολόκληρη πόλη από τα 50-200. Προφανώς, εννοείται, αλίμονο. Εκείνο όμως το οποίο συμβαίνει είναι ότι ένα τέτοιο πρόσωπο, και γι' αυτό σας λέω ότι είναι πρόβλημα δημοκρατίας πρωτίστως, μπορεί και κερδίζει το 60% περίπου των ψηφοφόρων της πόλης στην οποία κατέχεται. Αυτό πρέπει κανείς να το δει. Πρέπει να ξέρετε, η πολιτική παιδεύει, εκπαιδεύει, παιδεύει. Mm. Σημαίνει με αλφαγήματα. Σημαίνει ότι πρέπει εμείς να δούμε πάρα πολύ τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει ένας πολιτικός προς τους πολίτες, προς τους ψηφοφόρους. Και ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν φοβάται, αισθάνεται τόσο ισχυρός, είτε να κάνει σε μια συνέντευξη μια δήλωση και μετά χαμογελαστά να τον πιάσουν τα μικρόφωνα που θα λέει «τους έσκησαν». Να σας αναφέρω όταν είπε «εγώ θα δώσω τους μισθούς μου». Είτε χθες να πει αυτό το οποίο είπε, που υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει κανείς να τα πει και είναι κατακριτέα, τότε είναι πραγματικά πρόβλημα δημοκρατίας, είναι πάνω από το ίδιο το πρόσωπο και θα έπρεπε κάποια στιγμή η ίδια δημοκρατία, τα ίδια οι άνθρωποι που την υπηρετούν, να δουν πώς τέτοια πρόσωπα θα αντιμετωπιστούν. Ή όταν χειροδικεί ένας άνθρωπος που είχε αυτή τη θέση και μετά πηγαίνει και τους ζητάει συγγνώμη αυτούς που τις έφαγε. Το θύμα. Δηλαδή... Το θύμα ζητάει από το θήτη. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για μας, τώρα μην με παρεξηγήσετε, είναι σχετικά πιο εύκολο γιατί έχουμε την απόσταση και έχουμε. Που λένε στα ελληνικά ένα zoom out, δηλαδή το βλέπουμε μακριά. Ο Βόλος είναι μικρή πόλη. Ένα παιδί που είναι 26 χρονών, που μπήκε σε μια δικασία που και εκείνο έβρισε, να πούμε την αλήθεια, και άλλος αντέδρασε. Σωστό. Θα ήταν ίσως και
άδικο να το κρίνουμε αν πήγε και ζήτησε μετά συγγνώμη ή δεν του είπε ο μπαμπάς του, δεν του είπε ο παππούς του ή δεν πιέστηκε πάρα πολύ από τους συγγενείς του. Είναι μια μικρή πόλη, είναι μια πόλη. Καμία αντίρρηση. Είναι πάντως ένα φαινόμενο το γεγονός ότι καθόμαστε και το συζητάμε τώρα. Όχι μόνο εμείς. Φαντάζομαι σε ολόκληρη την Ελλάδα έκανε. Προκάλεσε ένα θετικό ή αρνητικό σοκ πάντως το γεγονός ότι βγήκε από την πρώτη Κυριακή και άνετα και αμέσως μετά θεώρησε ως κερασάκι στην τούρτα ότι έπρεπε να κάνει αυτές τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Αυτό συζητιέται σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι το περίμενε πώς και πώς να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Γι' αυτό και δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι είναι πρόβλημα δημοκρατίας και είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το πρόσωπο. Μάλιστα. Κύριε Αρμάδο, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.